Here. Τη σπηλιά. Μόλις ερθόπισαν να βομβαρδίσουν, εμείς ερχόμαστε εδώ στο καταφύγιο. Οπότε εσύ έζησες και το να είναι ο Γερμανός εχθρός και το να είναι φίλος. Ναι. Η κυρία Ευανθία δούλευε στο καταφύγιο ως μαγείρισα με τον κύριο Βίλιχ, αξιωματούχο του γερμανικού στρατού. Ο κύριος Βίλιχ είναι από τη μεριά των νικητών, θριαμβευτών, αλλά στην πορεία περνάει στην μεριά των ιτημένων. Χάνει οικογένεια και παιδιά στο Βερολίνο και βρίσκεται σαν διέξοδο προσωπικό. Αυτό το κομμάτι εμένα με ενδιαφέρε πάρα πολύ. Η αμφισημία της νίκης και της ήττας. Η έκπληξη που κουβαλάει ένας πόλεμος. Στηρίχθηκα σε μια μαρτυρία της κυρίας Φλόρας που αναφέρεται σε ένα γάμο και πώς φτιάξανε τα στέφανα, παίρνοντάς το σαν σύμβολο, το στέφανο ένωσης δύο ανθρώπων, δύο κύκλων μια ζωής, έκανα ένα installation και χρησιμοποίησα το νερό και το καθρέφτισμα που κάνει πάνω σαν σύμβολο μνήμης, που εκεί μέσα κρατάει όλες τις αναμνήσεις μας. Battle at the islands, at the end our touristic alliance managed his goal. Complimenti. Ha! Πάρματε τη θάλασσα τα κρεμμύδια και εμείς παιδιά ποδήλατο δεν είχαμε ξαναδεί. Και τους πηγαίναμε μια ώρα κρεμμύδια και μαζίναμε μια ώρα το ποδήλατο. Εκεί έμαθα ποδήλατο εγώ. Σαν φωτογράφος μου έρχονται εικόνες, οπότε ήθελα να δείξω τις εικόνες που είχα εγώ στο μυαλό μου διαβάζοντας, ακούγοντας μάλλον αυτή την ιστορία. Και σίγουρα σκέφτηκα αυτό το δρόμο με ένα παιδί να φεύγει. Ήταν η πρώτη εικόνα που μου ήρθε. Η άλλη εικόνα ήταν να κλέβει τα κρεμμύδια από το σπίτι. Και σκέφτηκα τα κρεμμύδια σε διάφορα σπίτια, μέσα σε διχτάκια, κάτω στο πάτωμα, δεν ξέρω πώς τα φυλάγανε. Άρχισα και ρώταγα. Τώρα μου ζητείτε να κάνω κάτι ακόμα παραπάνω, σε ένα χώρο που είναι όλοι καλλιτέχνες και εικαστικοί. Αυτό για μένα ήταν μια αρκετά μεγάλη ευκαιρία και να δείξω τη δουλειά μου και να προχωρήσω λίγο παραπέρα. Πώς θα βλέπεις, Μιχάλη? Ωραία. Η πρώτη εντύπωση είναι λίγο φοβιστική, αλλά μετά συνηθίζει. Πώς φαίνεται?
θέλησα να εκμεταλλευτώ περισσότερο το χώρο ως ιστορικής σημασίας χώρο και όχι ως έναν χώρο που είναι απλά ωραίος και τον διαπλάθεις. Σκέφτηκα ότι ήταν και αφορμή να σχολιαστεί λίγο η επικαιρότητα μέσα από ψευδή ντοκουμέντα που θα σχετίζονται με μικρογεγονότα όπως τα αντιλήφθηκα και μέσα από τις μαρτυρίες. Οπότε σημασιολογικά όλα φέρουν μια ηρωνία χωρίς να αποτελούν κατακραυγή. Δηλαδή η κατακραυγή για μένα θα ήταν μια αυτονόητη ας πούμε διαχείριση ενός τέτοιου θέματος. Και εδώ οι καρδούλες. Είναι κάρτες που έχει γράψει μαρτυρίες από όλους τους που ζήσαν εδώ την κατοχή. Μου στείλανε τις μαρτυρίες, τις διάβασα και κράτησα τα πιο σημαντικά για μένα κομμάτια. Σπουρογιάννης. Το ψαλίδι. Ναι. This concept of the touristic occupation of Milos Island, searching for the interaction with the locals, and we wanted them to acknowledge us as a tourist colonizer, to recognize our status of occupiers and accept the substitution of their cultural identity with ours. Quanti caffè volete? Grazie mille. Andrea, sei molto gentile. Per essere un buon colonizzato devi imparare l'uso dell'ipocrisia. Noi li apprezziamo molto. Prefi να έχεις και λίγο να αναπτύξεις και λίγο το αίσθημα της υποκρισίας. Πρέπει να υποκριθείς και λίγο. Grazie mille. Oh, bravo, Andrea. Ciao, Andrea. Φτάνοντας εκεί κοντά στον Άγιο Δημήτριο, Καλαμαρόκαβο λέει το μέρος, το βαπόρι άρχισε να γίνει σαν να βούλιαζε. Σηκώνεται η πρίμη του στον αέρα και βούλιαξε το βαπόρι και βλέπουμε τον κόσμο να είναι στη θάλασσα ένα κύκλο. Βγήκαν οι άνθρωποι επάνω, στα χωριά, γυμνοί, περνάγαν από τα σπίτια. Πέρασε και από το σπίτι το δικό μας. Η μάνα μου ήταν και λίγο πονόψυχη. Έπιασε και έδωσε όλα τα ρούχα του πατέρα μου.
Καλά το είχε φτιάξει το έργο αυτό, όποιος το έφτιαξε, όποιος κύριος το έφτιαξε. Νομίζω ότι το έχει πετύχει το έργο. Διότι αυτά που του έχω πει εγώ με την εικόνα που βλέπω εκεί, βλέπω και συμβαδίζουν. Η δουλειά μου ξεκινάει από τις καθημερινές πρακτικές του Μισελ Ντεσερτό, όπως τις περιγράφει αυτός. Είναι ουσιαστικά ένας τρόπος αντίστασης που έχει ο αδύναμος απέναντι στην εξουσία, ο οποίος δεν είναι κατά μέτωπο επίθεση, είναι ένας πιο υπόγειος τρόπος. Και στο πλαίσιο αυτό άρχισα να ασχολούμαι λίγο με τις ιστορίες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που χρησιμοποιούσαν υλικά που συνήθως τα βρίσκανε από τον εχθρικό στρατό, τέλος πάντων, από τους Γερμανούς που είναι συνήθως, και τα μεταποιούσαν σε κάτι άλλο. Η μία μαρτυρία είναι της κυρίας Παναγιούλας, η οποία λέει πως από σκηνή των Εγγλέζων έφτιαξε ένα κεντητό ύφασμα, ένα τραπεζομάντιλο. Και η άλλη μαρτυρία είναι του κυρίου Νικόλα, ο οποίος είπε πως κάποιος από ένα λεξίπτο το δικό του όμως, όχι που το έχει πάρει από τους Γερμανούς, έφτιαξε μαγιό. Τέτοιες ιστορίες με ενδιαφέρουν πολύ, γιατί είναι, με έναν τρόπο είναι σαν να σαρκάζουν την εξουσία, γιατί κάποια αντικείμενα τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να υποβαστάξουν τη δύναμη, για να την δείξουν, να τη δηλώσουν, ουσιαστικά μετατρέπονται σε κάτι που είναι καθημερινής χρήσης ή ακόμα και σε κάτι το οποίο σχεδιάζεται για να προσφέρει την απόλαυση. Δηλαδή το μαγιό, ας πούμε, σε περίοδο πολέμου ή τα μεταξωτά ισόρουχα που φτιάχνανε άλλες γυναίκες ή τα νηφικά. Σε καιρό πολέμου θεωρώ πως είναι μια πολυτέλεια η οποία δείχνει και τη θέληση για ζωή. Δεν σταματάει η ζωή στον πόλεμο, συνεχίζει με αυτούς τους υπόγειους τρόπους. Μετάξι λέει αυτό. Νηφικό, από αυτό. Άλλο νηφικό. Διάλεξα αυτή τη μαρτυρία, γιατί μου φάνηκε συγκλονιστικό το πόσο, ας πούμε, σε καιρό πολέμου, σε καιρό φρίκης, φόβου, τρόμου. Υπάρχει και ο έρωτας και είναι μεγάλος και, και η επιθυμία το να συνεχιστεί η ζωή, η προσωπική ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή ακόμα και αυτοί που ήταν κατακτητές, φαντάζομαι ότι και αυτοί ζούσαν έτσι μια καταπίεση, ήταν μακριά από τους ανθρώπους τους. Θεώρησα ότι φέρνω στο νησί τελικά τις γυναίκες των αξιωματικών, των στρατιωτών. Το απόσπασμα που χρησιμοποιώ έτσι, είναι πολύ μικρό. Λέει ότι αν είναι να ζήσεις, θα ζήσεις. Ο άνθρωπος που τα λέει αυτά τα λόγια και τα χρησιμοποίησα, αλλά μιλάει για μια ιστορία για το αδερφάκι του που ήταν μηνών μωρό και η μητέρα του το τάιζε βραστά χόρτα χωρίς λάδι, τα οποία τα μάσαγε στο στόμα της και του τα έδινε για τροφή και κατάφερε παρόλα αυτά, ας πούμε, και έζησε μέχρι τα 80 του και πέθανε από φυσικά κυρατιά. Υπήρχαν και άλλες που είχαν παρόμοιες αναφορές, αλλά οι βασικότερες ήταν της Στέλλας, η οποία αναγκαζόταν να υπομένει πολύ άσχημη μεταχείριση από ένα γερμανό γιατρό για τον οποίο δούλευε. Ο γιατρός έβαλε να τη συλλάβουν, τις φορέσαν χειροπέδες και την πήγανε στο αστυνομικό τμήμα. Και εντελώς αυθόρμητα της βγαίνει σαν υποσημείωση δηλαδή, μέσα σε όλη τη διήγηση. Η ατάκα, λες και χρειαζόταν να μου βάλουν αλυσίδες, λες και φύγαν ποτέ. Η σχέση αυτών των δύο ανθρώπων, της Στέλλας και του γιατρού, πέρα από τη σχέση του αφεντικού και του βοηθού, πιστεύω ότι εκφράζει και γενικότερα τη σχέση του κατακτητή και του κατεκτημένου. Και αυτό ακριβώς προσπάθησα και εγώ μέσα από το έργο μου ίσως να φωτίσω και να ερμηνεύσω. Όλη αυτή η πράξη που τη φαντάζομαι εγώ σαν ένα τελετουργικό ολόκληρο, η οποία επαναλαμβάνονταν κάθε μέρα, κάθε μέρα.
Λοιπόν, εγώ δούλεψα τη δικιά σας ομιλία, που, καταγραφή που είπατε, ότι φτιάξατε ένα σχολείο. Ναι. Αναγκαστήκατε να φτιάξετε ένα σχολείο μετά την επίταξη των σχολείων. Γιατί... Στην γλώσσα της Μίλιας ερευόταν, το γρυφό σχολείο του Χάλαγα. Θες να γράψεις και σπηλιά, το σχολείο αυτό. Μου έδωσε το απάβγασμα της γνώσης από τη σπηλιά. Μέσα. Μέσα στη σπηλιά. Από... Μέσα. Τι. Σπηλιά. Πάντα δουλεύω με τις λέξεις και τα γράμματα. Ήταν και ο λόγος που επέλεξα τη μαρτυρία αυτή. Είναι ένα μνημειακό έργο όσον αφορά τη θέση της γνώσης και της μάθησης. Οπότε η θέση είναι πάνω στην καρέκλα και αποκτά μια συμπίεση από τις καταστάσεις και τις δυσκολίες ενός πολέμου. Ναι, Μαρία. Ένα αγάπη μου, εδώ κάπου εδώ θα λέω πότε πήρε την... Ένα αυτό έργο είναι σχετικό περιγραφικό και συμβολικό, συμβολίζει τη θέση της γνώσης. Όταν μας κήρυξαν οι Ιταλοί τον πόλεμο, τα σχολεία στα χωριά που πηγαίναμε έκλεισαν. Ελπίζαμε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, σε ένα-δύο χρόνια, αλλά αργούσε να τελειώσει. Οι γονείς μας και ιδίως η μάνα μου ενδιαφέρθηκε να φέρει δάσκαλο να ανοίξει σχολείο στην κατοχή. Οπότε, κύριε Αντώνη, ήταν μια απόφαση των γονιών. Ναι, είμαστε υπόδουλοι. Είχε σημασία μεγάλη να μην αισθάνεσαι ραγιάς, ταπεινωμένος, αλλά να ελπίζεις ότι θα ξαναβρεις την ελευθερία σου. Και να μην χάσουμε τη θρησκευτική μας πίστη. Έτος 1943. Μέχρι 1945. Το δωμάτιο είναι ένα ημικύκλιο. Έχει μία είσοδο και μία έξοδο. Βρισκόμαστε στην είσοδο του έργου, όπου με ένα φωτοκύτταρο, με το που μπαίνει ο θεατής, ανάβει και τον λούζει το φως. Παίρνοντας το δωμάτιο, συνεχίζει να υπάρχει το σκοτάδι και βυθίζεται στις μαρτυρίες, οι οποίες παίζουν ταυτόχρονα. Ό,τι και τρώγανε. Ζυμώνανε άχερα και τρώγανε. Υπέφερε ο κόσμος πολύ. Δεν ήταν τυχαίο ότι είναι σκοτεινός ο χώρος, είναι σκοτεινό το δωμάτιο. Ήθελα με έναν τρόπο να βυθιστεί ο θεατής σε όλη αυτή τη συλλογική μνήμη, να βυθιστεί στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, στα σκοτεινά χρόνια της κατοχής, και αυτό τελικά που μένει είναι ο επιούσιος, ο αγώνας για την καθημερινή ζωή.